Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα για όλη τη χώρα είναι... Συγγνώμη να διακόψω λίγο το διαδικαστικό. Όχι, να μην διακόψετε. Νομίζω πως είναι δικιά μας η φάση εδώ πέρα. Γεια σας, είναι τα ονόματά σας. Θα τα μάθετε. Θα τα μάθετε. Από πού είσαστε. Μάλιστα. Συγκατάθεση εσείς δώσατε για το πρώτο θέμα. Σας άρεσε. Εμένα προσωπικά. Ωραία. Αφήστε εδώ να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Νομίζω. Μάλιστα. Είπαμε να καλύψουμε αυτό για το... Ναι, απλά έχετε κάνει πολλά τις τελευταίες μέρες όλοι. Μην ομαδοποιείτε όμως τα πράγματα, δεν είναι καλό. Έχετε δίκιο, αλλά μπορείτε να καταλάβετε λίγο τη φόρτιση που υπάρχει, έτσι. Τα ονόματά σου. Ωραία. Λέγομαι Θανάσης Περάκης. Λέγομαι Κιτάνι Τζάκαλ. Από το 98 μέχρι και πριν 5 μέρες. Όλη μου η πορεία ήταν με τον Παύλο. Είμαστε αδέλφια, κάτι παραπάνω από μουσική, κάτι παραπάνω από παρέα. Και αυτός εδώ ο λόγος είναι για να που μαζευτήκαμε, είναι για να σας πούμε ποιος είναι ο Παύλος πραγματικά. Γιατί για ευρώ, για αριθμούς και για πολλούς άλλους λόγους έχουν παρεκτραπεί τα πράγματα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ακόμα και για ψήφους. Και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος της μουσικής, αυτό να ξέρετε. Ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης, είχε όνειρα και σχέδια που είναι πανέμορφα. Και γι' αυτά ήρθα να σας μιλήσω, εγώ δεν με απασχολεί κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ποιος ήταν ο Παύλος. Σε λίγο. Ο Παύλος δεν ήταν πουθενά. Ο Παύλος δεν ήταν ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε τίποτα. Σε ένα πράγμα πίστευε πάντα, στο ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό μπορώ να το ξέρω καλύτερα από όλους. Από όλους, άμα λέω από όλους, από όλους. Το μόνο που τον ένοιαζε είναι να είναι ελεύθερο μυαλό, ελεύθερο πνεύμα και ελεύθερη καρδιά. Και αυτό εξεφράζει και μέσα από τα τραγούδια του. Που πολύ κακός θα τα ακούσετε τώρα και δεν τα ακούγατε πιο πριν. Ούτε στην Ανταρσία ήταν ο Παύλος, ούτε στο Κουκουέ πουθενά. Και όσα άλλα έχουν βγει και λένε. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που τον ένοιαζε πάρα πολύ αυτός εδώ ο κόσμος. Πέρα από ενεργό μέλος της μουσικής μας, της rap μουσικής, ήταν και διοργανωτικό μέλος. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε μαζί με άλλο, με και άλλα άτομα από, από ένα επιτελείο που είχαν τα φορερίζων. Κάνανε συναυλίες για να βοηθάνε κόσμο που είναι άρρωστος. Μαζεύανε λεφτά και τα δίνανε σε αυτούς για να τους στείλουν στο εξωτερικό για θεραπείες, για εγχειρήσεις. Για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή την οικονομική και προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Ο Παύλος έβγαινε στον δρόμο και έδινε κουβέρτες σε άστεγους. Και υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα, μπορείτε να τα βρείτε αν θέλετε. Έβγαινε, τους έδινε κουβέρτες, τους δίνανε φαΐ μαζί με άτομα από την κοινότητά μας και προσπαθούσε να βρει μέρη να τους φιλοξενήσουν. Αυτός ήταν ο Παύλος. Δεν ήταν ο Παύλος που έβγαινε να παίξει πόλεμο στους δρόμους. Με τον Παύλο πηγαίναμε σε συλλαλητήρια και πριν ξεκινήσουμε μου λέγει να πάρουμε μαξιλάρια ή νερό πιστόλα. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Όταν βγαίναμε εκεί έξω και είχε τύχει να είμαστε σε συμβάν, να αυτοί που κάναν το συλλαλητήριο με τα μάτια να τσακώνονται, μου λέγει πάμε να βρούμε ένα κουλουράρα μαλάκα να τους πετάξουμε δύο χωφτές στους άμυνα να πέσουν όλα τα περιστέρια πάνω τους. Αυτό μου έλεγε όταν σκοτωνόντουσαν εκεί έξω στους δρόμους. Τα όνειρα του Παύλου, τα μεγαλύτερα ήταν τρία. Το ένα δεν οφείλεται να το μάθετε, τα άλλα δύο θα σας τα πω όμως. Το ένα είναι να μαζέψει όλους αυτούς που βλέπετε εδώ μέσα σήμερα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει από το 87 μέχρι σήμερα και πάλευε τα τελευταία χρόνια. Από το πρώτο demo που κυκλοφόρησε στη μουσική μας, τον FFC το 87, από την πρώτη δισκογραφική δουλειά, τον Active Member μέχρι σήμερα, όλοι μεταξύ μας είμαστε σκοτωμένοι. Γιατί ίσως να έπρεπε ο Παύλος να μας ενώσει όλους. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Δεν νομίζω. Και ένα άλλο μεγάλο όνειρο που είχε ήταν κάποια στιγμή να φτιάξει ένα ίδρυμα για να δίνει στέγη σε άστεγους
Και οφείλετε να το ξέρετε αυτό και να παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν, είτε είναι γραμμάτων είτε είναι μουσικής. Αυτός ήταν ο Παύλος. Και νομίζω πως πρέπει να τα ξέρετε. Αυτά για τώρα από μένα. Να ξεκινήσουμε από το Μιχάλη, νομίζω. Λοιπόν, και χαρά, παιδιά. Όσοι συγχωρέστε μας, λίγο θα το βρούμε εδώ. Το ρυθμό δεν είναι τραγούδι αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι πάνω από 20 χρόνια. Έχω να δώσω τις σπάτσες. Και είμαι σκύβος σαν μηχανία. Νόμιζα ότι θα είμαι πιο έτοιμος τώρα. Ωστόσο, πρέπει οι άλλοι περιμένουν από τον παλιό να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, με τζέλο δεν το βρω, ρε. Πάμε. Έτσι που μας έβαλες κι εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε, το ξεπερνάμε. Τον Παύλο τον ήξερα από μικρό παιδί όταν προσπαθούσε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που τον απέτρεπε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Του έχω ρίξει πολλές χιλόπιτες του αδελφού μου. Είχα τον λόγο μου. Αυτός μου απέδειξε όμως ότι τελικά δεν έχουν πάντα οι παλιοί τρόπο το δίκαιο. Θυμάμαι ένα παιδί καλό από τα μέρη μας, στα μέρη μας και αλλού, επιτρέψτε μου να μιλήσω για τις γειτονιές μας. Αυτά τα παιδιά τα λέμε παλικάρια. Και με τον καιρό, όταν οριμάζαμε, αρχίσαμε να τα λέμε σφαχτάρια. Ήταν αυτά που ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβεί το κακό, γιατί εμείς οι παλιότεροι είχαμε έτσι και μια πιο πονηριά. Λυσόμασταν με τις κοινωνικές ομάδες λίγο πιο εύκολα και δεν ξέρω, μπορεί να μας μετράγανε και αλλιώς τα καινούργια τα παιδιά. Αργότερα την γενιά του Παύλου δεν την υπολογίζαμε. Και τόσο σαν εχθρό όμως ήταν σημαντικός εχθρός. Και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν το συνειδητοποίησανε συνέβη ό,τι συνέβη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μετά με αυτά τα παιδιά στο ίδιο πάνελ. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν μου ήταν και καθόλου δύσκολο. Γι' αυτό λέει, θα είναι μεγάλη κουκιά και από τέτοιες έχω φάει πολλές, αλλά μεγάλη κουβέντα μην πεις. Το μάθαμε ξανά γι' αυτό, μας κάτισε καλά, και εγώ τουλάχιστον. Τώρα, θυμάμαι, και είναι τραγικό να μιλάμε για πράγματα που αγαπάμε και να βάζουμε το θυμάμαι μπροστά, λες και σταμάτησε τίποτα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το μοναδικό γεγονός που μπορούσε να φέρει εμάς κοντά ήταν το να πεθάνει ο Παύλος συγκεκριμένα. Λες και αυτό το μνημόνιο που τον έφαγε, το ήξερα. Κανένα άλλο περιστατικό στον κόσμο, η μεγαλύτερη επανάσταση, η μεγαλύτερη καταστροφή, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εμάς δεν θα μας έφερνε κοντά τουλάχιστον όλους. Επειδή εμείς ξέρουμε τι σημαίνει, για κάποιους μπορεί να ακούγεται ακόμα και κωμικό και γελίο, δηλαδή εντάξει, γιατί είχατε να χωρίσατε, εντάξει. Άστε τώρα αυτό. Εμείς ξέρουμε τι είχαμε να χωρίσουμε, που διαφέραμε, που συνεχίζουμε να διαφέρουμε, αλλά αυτό που μας έδειξε η ζωή με το συμβάν του Παύλου ήταν ότι πια δεν είμαστε ξένοι. Μπορεί να μην είμαστε παρέα,
Μπορεί να μην προλάβουμε ξανά, να ξαναγίνουμε ποτέ παρέα. Αλλά τουλάχιστον πια δεν είμαστε ξένοι. Αυτό θέλω να θυμόσαστε για αρχή και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Περάσουμε στο μετρήλο. Καλή σας μέρα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που ήξερε πιο λίγο τον Παύλο από τα παιδιά από εκεί που ήταν στη γειτονιά του, που ήταν τα αδέρφια του. Αλλά επειδή είμαι διάσημος, το όνομά μου έπαιξε πολύ στα κανάλια. Έγινε πρόμο καλό στα μούτρα μου. Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαστε εδώ όλοι μαζί, με αυτά τα παιδιά. Τους ξέρω 20 χρόνια. Πραγματικά δεν είχαμε σπουδαία πράγματα να χωρίσουμε. Κάτι, πώς θα το έλεγε ο Μιχάλης, κάτι σπυριά, σιρτάρι, ξέρω εγώ, κάνα τέτοιο θα έλεγε, ωραίο ποιητικό. Ψηλά πράγματα ήταν. Και τώρα έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Πρέπει να φάμε ένα δυνατό χαστούκι όλοι, για να καταλάβουμε ότι είμαστε αδέρφια έτσι, κανονικά. Και έτσι πρέπει να παραμείνουμε αδέρφια. Και όχι μόνο εμείς πάνω στο πάνελ και εσείς κάτω από το πάνελ και γενικώς. Είναι καλό. Αυτό είναι το νόημα του hip hop, η αδερφοσύνη. Αισθάνομαι σαν να είμαι πολιτικός που μιλάω σε τέτοιο μικρόφωνο και σε τέτοιο τραπέζι, αλλά πιστέψτε με, δεν είμαι, ούτε θέλω να είμαι, ούτε θα ήθελα ποτέ μου να είμαι πολιτικός. Είμαι ράπερ, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει το μέσα του, το εσωτερικό του με την πένα. Και ανήκω στα ημισκούμπρια, στο συγκρότημα που έχει τον πιο σατυρικό και φαν στίχο από όλα τα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ο Παύλος έχει γράψει πολλά τραγούδια με διαφορετικούς προβληματισμούς. Εμένα διάλεξε για να κάνουμε ένα κομμάτι που θα μίλαγε τη χαρά της ζωής του. Τη χαρά της ζωής. Έβλεπε στο πρόσωπό μου τη χαρά της ζωής. Τώρα τι έβλεπα ακριβώς από χαρά της ζωής δεν ξέρω, αλλά προφανώς ήταν το παλικάρι που με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: έλα ρε εσύ στον Κορυδαλό και τα δυτικά θέλουν να σε δούνε, West, West Side και τέτοια, να πιούμε το καφεδάκι μας. Και κατέβαινα και τους έβρισκα και τα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα να κάνω, ο Παύλος, πέραν της κουβέντας, της εισαγωγικής που έπρεπε να πω, για να ραπάρω, συγχωρέστε μου το χαρτάκι, δεν το συνηθίζω, μόνο στο στούντιο το βγάζω, αλλά δεν πρόλαβα να το μάθω. Γράφτηκε στο πόδι, στο φτερό. Πάμε. Με ρούμι τεκίλα και άφθονη πύρα, κοιτάζοντας ψηλά την απόφαση μου πήρα. Τέρμα στον πόνο, τέρμα στο μίσος, τέρμα στο σκοτάδι, τέρμα στο ίσος. Ναι, στο χαμόγελο για όλα τα παιδιά. Σήμερα σας δίνω της καρδιάς μας τα κλειδιά. All together no scene, φτιάχνω νέα λέξη και τον Παπινιώτη πλέον να τα έχει παίξει. Το hip hop είναι κουλτούρα, είναι ένωση και ρήμα, είναι κτήμα μας, είναι του δρόμου πείμα, είναι εικόνα που περνά σαν αστραπή και ίσως κάπου εκεί ψηλά χαμογελάει ο κύλα πει. Ακίτα. Μια χαρά, παιδιά. Κάτι έχουμε το feedback. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους του Παύλου, τους συγγενείς του και τους μεγάλους δασκάλους στο ελληνικό hip-hop που είναι ο Μιχάλης Μητακίδης από τους Άκτι Μέμπερ, ο Μετζέλος, μαζί με την παρέα του στα Ανισκούμπρια, ο Πετσούκης και η παρέα του από τους έφευση που λείπει, νομίζω. Αλλά η καρδιά τους είναι εδώ μαζί μας. Τον Ευθύμη και τον Αντέμι και τον DJ Alex από τους TXC
συγκροτήματα εμβληματικά που ξεκινήσαν το hip-hop μαζεύοντας κοντά παιδιά σαν τον Παύλο από όλη την Ελλάδα, από όλη τη γη, γιατί η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και το hip-hop μια διάλεκτος. Είναι όνειρο όλων να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα μια φορά, έστω και για μια μέρα, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή καθόμαστε εδώ πάνω 10-15 καλλιτέχνες και από κάτω άλλοι 50 και στα σπίτια τους άλλες χιλιάδες, γιατί έτσι είναι το hip hop, το κάνουν πάρα πολύ εύκολα. Έστω και για μια μέρα βιώνουμε ένα κομμάτι πραγματοποιημένης ουτοπίας. Όλα τα παιδιά στο hip hop, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που χαίρονται τον πολιτισμό, το είχαν αυτό όνειρο. Έτσι και ο Παύλος. Ο Σαββόπουλος πριν από λίγες μέρες είπε στην Καθημερινή ότι ο πολιτισμός είναι ο εχθρός του ναζισμού και του φασισμού και έχει πολύ δίκιο. Αυτό που δεν αντέχουν οι φασίστες και οι ναζιστές δεν είναι να φτιάξουμε παραστηριωτικές ομάδες του καλού και να κυνηγάμε να τους νικήσουμε στους δρόμους. Αυτό που φοβούνται οι ναζιστές και οι φασίστες είναι άνθρωποι όπως ο Παύλος που λέει στους φίλους του «Φυγέντε εσείς και θα πάω εγώ να τους σταματήσω με τα λόγια». Αυτό που φοβούνται οι φασίστες και οι ναζιστές πάρα πολύ, εκτός από τον πολιτισμό, τον Παύλο και όποιον πάει μόνος του και όχι με 10 για να δίνουν έναν πράγμα φασιστικό, είναι η ενότητα. Και όταν λέμε ενότητα, δεν εννοούμε ότι θα πίνουμε μαζί καφέδες και θα μιλάμε για μπάλα, ας πούμε, ή για γκόμενες. Ενότητα σημαίνει ότι παρόλο που έχουμε τεράστιες διαφορές σαν καλλιτέχνες και μεγάλα εγώ, μεγάλα κόμπλεξ σαν καλλιτέχνες, παρόλο που έχουμε τεράστιες διαφορές, ερχόμενοι από διαφορετικές συνοικίες, από τα βόρεια προάστια μέχρι και τα δυτικά, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Αθήνα, από άλλες χώρες, από την Αφρική, την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ανταρκτική, ας πούμε, μπορούμε να δείξουμε σε αυτή τη χώρα, έστω και για μια μέρα, ότι μπορείς να βρεις 3 κοινά σημεία. Να αναγνωρίσεις, ας πούμε, τον κύριο DJ The Boy, ως, ας πούμε, έναν πρωταθλητή στο άθλημα του pick-up, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα μαζί μας και χαίρομαι. Να αναγνωρίσεις σε χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά κάνουν μουσική, έστω για τους φίλους τους, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται εδώ, έστω και στο πνεύμα. Να αναγνωρίσεις ότι το hip-hop, επειδή από τη φύση του είναι γέννημα θρέμα των Αφροαμερικανών και της δικής τους κουλτούρας, η οποία είναι παγκόσμια πάνω απ' όλα, από ανθρώπους δηλαδή που καταφέρανε να πηδήσουν αυτό το κόμπλεξ του σκλάβου και να αισθανθούν ελεύθεροι πριν τους το δώσει κανένας νόμος, αυτό το συνέστημα. Έχοντας περάσει από 1002, στο hip-hop το ελληνικό λοιπόν, μπορείς να βρεις συγκροτήματα πολυεθνικά όπως είναι η Outcast Excellence από τα Νότια Προάστια. Μπορείς να βρεις συγκροτήματα που για δικούς τους λόγους ονομάζονται ελληνοκεντρικά, που μπορεί να είναι η ΑΕ και να έχουν μονή με τα αρχαία ελληνικά. Μπορείς να βρεις συγκροτήματα με Αφροέλληνες όπως ο MC Γίκα, ο MC Ντάς, ο Νεύρος του Μοριά και δεν ξέρω εγώ πόσοι άλλοι. Μπορείς να βρεις ανθρώπους που κάνουν μουσική σε αυτή τη χώρα και συμβιώνουν και το πνεύμα τους βρίσκεται εδώ μαζί μας από όλες τις γωνίες του κόσμου. Αυτή είναι η ουσία η οποία βρισκόμαστε, για την οποία βρισκόμαστε εδώ και την οποία θέλουμε να περαστεί το μήνυμα. Το ότι εγώ κάθομαι δίπλα από τον Μιχάλη, άνθρωπο ο οποίος μου έμαθε το hip-hop με τον τρόπο του, άνθρωπο που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, δάσκαλο περισσότερο και από το Μετζέλο,
αν και ο Μεντζέλος ήταν ο πρώτος που με εντυπωσίασε. Ότι κάθομαι εγώ δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, είναι ένα μήνυμα. Το ότι αυτή η κίνηση εδώ πέρα δεν αποκλεί κανέναν από τη στιγμή που καταδικάζει οποιοδήποτε φασιστικό ή ναζιστικό έγκλημα ή ιδεολογικό μόρφωμα, ξέρω εγώ. Κανένας δεν αποκλείεται, ακόμα και αν είναι από τη mainstream ή την underground σκηνή. Γενικά, τίποτα δεν αποκλείεται σε μια τέτοια μέρα. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα όχι μόνο στη ζωή. Αυτό ίσως είναι το μήνυμα από 10-15 γραφικούς ανθρώπους που μόνο και μόνο που αυτονομάζονται rapper, ας πούμε, είναι ένα ανέκδοτο. Για πολλούς, ή έστω πώς δίνονται, ας πούμε. Το ότι υπάρχει μια μυθολογία ότι οι rapper είναι μισογυνίδες, χοντροί, ξέρω εγώ, γκάνγκστερ. Όλα αυτά είναι ψέματα, είναι απλά μουσική. Και είναι και ποιητές. Με τα λίγα μέσα που τους δίνουν οι σύγχρονες κοινωνίες, άντε κάνα pick-up, κάνα PC, φτιάχνουν μουσική. Οι άλλοι, με τη λίγη παιδεία που έχουμε, επειδή συγγνώμη που το λέω, οι εκπαιδευτικοί είναι απασχολημένοι να ασχολούνται με τα δικά τους προβλήματα και όχι με τις παιδείας, γράφουν στίχους. Ό,τι και να πεις για τον Killa P, ό,τι και να πεις για έναν άνθρωπο που σκοτώνονται, για τη ζωή του, για το τι είχε μέσα του, μπορεί να καταντήσει ένα απλό, ας πούμε, ένα απλό, πώς το λένε, ένας απλός επικίδιος, ας πούμε. Η κίνηση, μόνο και μόνο η πράξη ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ είναι συγκινητικό, γιατί δείχνουμε σε ότι μπορεί έστω και μια κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα να συνυπάρξει για λίγη ώρα και να βρει κάποια κοινά δεδομένα, ειδικά αυτές τις μέρες που όλοι τα μίντια που τόσο καιρό κάνανε ότι δεν ξέραν, οι πολιτικοί που τόσο καιρό κάνανε ότι δεν ξέραν, είμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο όπως αυτό της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Δίνουμε ένα μήνυμα ότι παρόλο τις διαφορές μας, έστω και για μια επικοινωνιακή συνέντευξη τύπου, μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να τραβήξουμε τη γραμμή που χωρίζει το ανεκτό από το μη ανεκτό. Δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να έχει τις διαφορές του, το ανεκτό, τη δικιά του ιδεολογία και θρησκεία, το ανεκτό, το δικό του κόμμα να ψηφίζει ό,τι άλλο θέλει, το ανεκτό, ας πούμε, τις δικές του σεξουαλικές προτιμήσεις, το ανεκτό, από το μη ανεκτό που είναι η δολοφονία του διαφορετικού, το ξύλο που θα φάει ο διαφορετικός ή τις βρισχές που θα ακούσει ο διαφορετικός. Το μήνυμά μας απευθύνεται σε όλους. Ελπίζω ο Παύλος με την αυτοθυσία του, πηγαίνοντας ένας εναντίον πολλών και όχι σαν πολλοί εναντίον ενός, να αφήσει αυτή την κληρονομιά, ας πούμε, έστω και σαν μια έτσι ωραία ιδέα που συνέβη μια μέρα. Εγώ αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μιλάνε και με ομοιοκαταληξία και χωρίς για ώρες. Σας αγαπώ όλους και σας χαιρετώ. Είμαι μισός Έλληνας και μισός διάφορες άλλες καταγωγές και εκπροσωπώ τις ρότες Γινάη. Θεμιώ. Λοιπόν, είμαι ο Ευθυμής, για όσους δεν με ξέρετε. Ο λόγος που με φέρνει εδώ πέρα είναι γιατί αυτό ήταν ένα όνειρο του Παύλου. Δηλαδή μου είχε ζητήσει αρκετές φορές, γιατί συνεργαζόμασταν πίσω από τη σκηνή με τον Παύλο, πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Μου είχε εκφράσει πολλές φορές τη θέληση να δει εμάς και τους άλλους να παίζουμε στην ίδια συναυλία. Από τις κουβέντες που βγήκανε οι προφάσεις αναμαρτίες ότι μα έχουμε διαφορές ιδεολογικές και πώς θα απευθυνθούμε στο ίδιο κοινό. Τέλος πάντων, από τις συζητήσεις που γίνανε πάνω στο θέμα είδαμε ότι τελικά σε μια hip hop συναυλία θα χωρούσαν
όλες οι διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις. Αυτό που δεν χωρούσαν ήταν τα εγώ μας. Και η κουβέντα πάντα έφτανε στο ποιος θα κάνει πρώτο στο βήμα πίσω. Ποιος θα πει στον Παύλο, ναι, εγώ μπορώ να το κάνω, ώστε αυτός να μεταφέρει αυτό το ναι στον άλλο. Και αυτό ήταν το πρόβλημα του εγωισμού, ήταν το μεγαλύτερο βήμα που έπρεπε να κάνουμε. Και πιστεύω ότι μέσα στο θάρρος του, το θάρρος της ζωής που είχε ο Παύλος, πήρε αυτό το βήμα για όλους μας. Και πιστεύω ότι κανένας μας δεν είχε το δικαίωμα να του χαλάσει το χατήρι. Αφού αυτό το πράγμα ήθελε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτιάξουμε έστω για ένα βράδυ αυτό που ήθελε αυτός, αν και εγώ θα πρότεινα αυτό το πράγμα που ήταν το νερό του, δηλαδή μεγάλες ράψεις, συναυλίες με όλα τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, ώστε καινούργια μικρά σχήματα να μπορούν να ξεπηδάνε συνέχεια από καλές βάσεις. Εγώ θα πρότεινα αυτό το πράγμα να γίνει ένας θεσμός του hip-hop προς τιμή ενός θαραλέου ανθρώπου που τελικά η μόνη ιδεολογία η οποία πρέσβευε ήταν η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του διαφορετικού και η ανεκτικότητα στην διαφορετικότητα. Γι' αυτό εγώ το προσυπογράφω και γι' αυτό ό,τι και να θελήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι με τους οποίους τόσα χρόνια ήμουν στα μαχαίρια, θα το προσυπογράψω και θα είμαι εκεί όσα χρόνια και αν πιστέψουν ότι πρέπει να γίνει αυτός ο θεσμός στην τιμή του Παύλου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Λιάκος, αλλιώς της Βολιάς. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο μεγαλύτερος και ίσως είναι να αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που καθόμαστε και μιλάμε για τον Παύλο, εκεί έξω κάποιοι διψάνε για την αντιδίκηση και καλά. Όμως εμείς συνιστάμε την ψυχραιμία. Γιατί συνιστάμε ψυχραιμία? Γιατί εμείς είμαστε πολύ καλύτερα ψυχικά. Εμείς αγαπάμε. Εμείς θέλουμε και αυτοί που σκοτώσανε κάποιον να πάρουν φως, να πάρουν αγάπη. Να τους δώσουμε και αυτούς ελπίδα, γιατί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Εγώ είμαι εξαιρετικός γενικά με το σκηνικό. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι η ανθρωπιά δεν βασίζεται ούτε στα κόμματα, ούτε στη... είναι εδώ μέσα μας. Άμα το μέσα μας είναι καλά, είμαστε κι εμείς καλά. Αν κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά και σφάζει στον δρόμο, πιστεύω ότι έχει ένα πρόβλημα. Δεν με νοιάζει αν είναι στη Χρυσή Αυγή, δεν με νοιάζει αν είναι στο ΚΚΕ, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο να είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι άνθρωπος. Αν δεν είναι, ας τον βοηθήσουμε, παιδιά. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Όμως μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Εμείς. Εγώ δεν διψάω για τη διοίκηση. Δεν ψάω να δώσω φως. Θα σταθώ σε ένα πράγμα που είπε μια φίλη μου. Αν είναι να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο με δεκάδες κρεμασμένους στις πλατείες, καλύτερα να το χάσουμε. Ευχαριστώ.